Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, σε ένα ζωντανό, και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πριν από περίπου μία εβδομάδα φιλοξενήσαμε εκπροσώπους του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου. Εκεί ετοίμαζαν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής. Έδωσε το παρόν η κυρία Μυρητό Τζέλισι, σολίστ, καριέρα στο εξωτερικό αυτό το διάστημα, προερχόμενη κατά κάποιο τρόπο καθώς έχει περάσει και από το Ρέθυμνο. Και θέλω να πάμε να την συναντήσουμε. Να πάμε να την συναντήσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά. Και μαζί να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δώσατε το παρόν το προηγούμενο διάστημα σε μια πολύ ζεστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου. Πώς νιώσατε, ποια η απήχηση, τι σας είπαν εκεί οι ντόπιοι, που τόσο πολύ σας αγαπούν? Τι να σας πω. Εντάξει, για μένα ήταν πάρα πολύ ξεχωριστή εκδήλωση, γιατί είμαι ρώτησα. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί ξεκίνησα σαν μουσικός. Ήταν φανταστικά. Να πω ότι εντάξει, αυτή την εκδήλωση, ναι, μην εγώ έπαιξα, αλλά δεν, την ατμόσφαιρα αυτή δεν τη δημιούργησα μόνη μου, βέβαια. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτή τη συναυλία. Μαζί δημιουργήσαμε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Χάρηκα ιδιαίτερα που για πολύ κόσμο που δεν είναι ίσως τόσο συνηθισμένο στην κλασική μουσική και ειδικά σε αυτά τα κομμάτια που είναι αρκετά απαιτητικά και για τον ερμηνευτή και για το κοινό, τους άρεσε, είδα πολλούς να λατρίζουν, είδα πολλή συγκίνηση, είδα πάρα πολύ στήριξη, είδα πραγματικά να το χαίρονται και αυτό μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση και μου δίνει φυσικά κίνητρο να ξαναέρθω και σύντομα. Πόσο εύκολο ήταν να αποδεχτείτε την πρόσκληση και να δώσετε το παρόν? Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Φυσικά και το έκανα με μεγάλη μου χαρά. Εντάξει, το να έρθω από την Ολλανδία στην Κρήτη μέσα στο χειμώνα δεν είναι και πιο εύκολο. Το τεμολόγιο για ποιους δύο λόγους. Αλλά με μεγάλη μου χαρά και μάλιστα μου το κάναν πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, μπορώ με μεγάλη σιγουριά να σας πω ότι πολύ δύσκολα βρίσκει η συνεργασία τόσο καλή όσο με το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου. Και αυτό το λέω σαν άτομο που έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες και έχει οργανώσει και όλες συναυλίες. Οπότε, με πολύ σιγουριά μπορώ να σας το πω. Οπότε, ναι, πραγματικά μου άνοιξαν την πόρτα και εγώ απλά ήρθα. Βρίσκεστε στην Ολλανδία αυτό το διάστημα? Ναι. Όπου συνεχίζετε εκεί την πορεία σας, τις δραστηριότητές σας? Ακριβώς. Μένω πλέον εδώ και 6-7 χρόνια στην Ολλανδία. Εδώ τελείωσα το μεταπτυχιακό μου στο πιάνο. Μάλιστα. Πόσο εύκολο είναι για έναν νέο στην Ελλάδα, ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με τις κλασικές μουσικές σπουδές? Εύκολο δεν είναι όπου και να βρει, πιστεύω, γιατί από τη φύση τους αυτές τις σπουδές είναι πάρα πολύ επιτυχικές και σε χρόνο, σε ενέργεια και κρατάνε και χρόνια, ξεκινάς από μικρός και φτάνεις, δεν τελειώνει ποτέ ουσιαστικά το διάβασμα και η προπόνηση και η προσπάθεια, πείτε το όπως θέλετε. Στην Ελλάδα έχει ανέβει το επίπεδο, ναι, θα το πω έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δηλαδή έχουν εξετέψει πάρα πολύ από το εξωτερικό, υπάρχει κόσμος εκεί ήδη σε αρκετά ψηλό επίπεδο, οπότε και τα νέα άτομα που τώρα ξεκινάνε είναι σε καλό δρόμο. Τώρα για να επαγγελματικά για να τα βγάλεις πέρα, δεν είναι ένας εύκολος κλάδος. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Αυτό σίγουρα. Απλά πρέπει θέλει να... Θέλει κόπο. Θέλει κόπο. Απλά φαντάζομαι και το μήνυμα το οποίο προκύπτει και αυτό το οποίο θέλετε να πείτε και στα νέα παιδιά είναι ότι κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει το όνειρό του. Θα πρέπει να το κυνηγάει παρά τις δυσκολίες, να στέκεται στα πόδια του. Και γυρνώντας το χρόνο πίσω, τι σας δίδαξε μέχρι και σήμερα αυτή η διαδρομή που έχετε ακολουθήσει στις κλασικές σπουδές? Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο? Μέχρι και σήμερα, αν γυρίσετε το βλέμμα πίσω και δείτε την αφετηρία σας στο πέρασμα των χρόνων και τη διαδρομή σας, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει διδάξει?
Για μένα είναι και αυτό που είπατε, ότι πρέπει κάποιος να πεισμώνει και να ακολουθεί τα όνειρά του. Και στην κλασική μουσική και σαν μουσικός και στις τέχνες είναι κάτι απαραίτητο. Δηλαδή μαθαίνεις να ξεπερνάς τον εαυτό σου, να κυνηγάς αυτό το πράγμα, να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, σκληρή δουλειά, αυτοπιθαρχία. Πάρα πολλά σου προσφέρει αυτός ο δρόμος. Και νομίζω ότι είναι συνέχεια ένα, ας πούμε, ένα σκάψιμο προς τα μέσα. Κάποιος να ανακαλύψει όλη και πιο βαθιά ποιος είναι, για να πάρει δύναμη και από τον εαυτό του και από τους γύρω να συνεχίσει. Επόμενοι στόχοι για σας, επόμενα βήματα, τι έχετε προγραμματίσει? Θα ήθελα να συνεχίσω τώρα που άρχισα, ας πούμε, τις συναυλίες και στην Κρήτη. Θέλω να ανοίξω και άλλες πόρτες, θέλω να επιστρέψω πιο συχνά, θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα για συναυλίες. Αυτό ίσως θα ήταν το όνειρό μου, να δημιουργήσω κάτι πιο σταθερό στον τόπο μου. Μάλιστα. Με το καλό να σας υποδεχτούμε ξανά, με το καλό να τα ξαναπούμε και από κοντά και να σας απολαύσουμε σε μία από τις συναυλίες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε. Τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη.